Ξεκινώ με την περιγραφή, θα καταλήξω στο αίτημα. Σύμφωνα με τον νόμο, λοιπόν, όποιος εκπαιδευτικός διορίζεται, χρειάζεται να περιμένει 2 χρόνια προκειμένου να μονιμοποιηθεί οριστικά. Η διαδικασία αυτή της μονιμοποίησης της οριστικής γίνεται από τους διευθυντές εκπαίδευσης, τους κατατόπους, αφού υπάρξει προηγουμένως πρόταση από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είτε της Πρωτοβάθμιας, το ΠΙΣΠΕ, είτε της Δευτεροβάθμιας, το ΠΙΣΔΕ. Και σε κάθε περίπτωση, αφού περάσουν 2 χρόνια, αλλά και μέσα σε 2 το πολύ μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος. Από τη συμπλήρωση, δηλαδή, της διετούς πρώτης δοκιμαστικής υπηρεσίας. Τον Αύγουστο που μας πέρασε, του 2022, συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διετία για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Και συγκεκριμένα συμπληρώθηκε στις 19 Αυγούστου του 2022. Συνεπώς, θα έπρεπε η διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης όλων αυτών των εκπαιδευτικών να έχει ήδη εκδοθεί το πολύ μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του 2022. Βρισκόμαστε σήμερα στις 28 Νοεμβρίου. Είναι οι διορισμοί που έγιναν τότε στην ειδική αγωγή. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε στην πλήρη του έκταση. Γιατί ενώ κάποιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, όπως είναι η Πρώτη Αθήνας, η Γάμα Αθήνας, ο Πειραιάς, η Ανατολική Αττική, έχουν προχωρήσει στην μονιμοποίηση και καλώς των αναφερόμενων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές τις, εννοείται, τις διευθύνσεις και στην έκδοση και την αποστολή των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων στους εκπαιδευτικούς. Σε κάποιες διευθύνσεις, όπως στη Β' Αθήνας για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και απαντούν από αυτές τις υπηρεσίες ότι περιμένουν σχετικές οδηγίες από εσάς, από το Υπουργείο της Παιδείας δηλαδή. Καθυστερούν δηλαδή την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων και ξέρετε, αυτό δημιουργεί και μια ανασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αφήστε πόσα χρόνια πριν έχουν δουλέψει ως αναπληρωτές και συμβασιούχοι. Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, δεν είναι και το καλύτερο, έτσι κι αλλιώς στην εκπαίδευση, πολλό δε μάλλον στην ειδική αγωγή. Αυτό που σας ρωτάμε είναι πολύ απλό, κυρία Υπουργέ. Τι θα κάνετε για να το λύσετε? Θα έπρεπε να έχει λυθεί ήδη από χθες για να λυθεί αυτό το θέμα και να τελειώσει μια εκκρεμότητα η οποία δεν βοηθάει καθόλου ούτε τους εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε και την εκπαίδευση. Να μονιμοποιηθούν δηλαδή οριστικά, να εκδοθούν αυτές οι διαπιστωτικές πράξεις. Ευχαριστώ. Ωραία. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ενδεχομένως να μην χρειαστεί και δευτερολογία, γιατί αυτά που θα πω στο ερώτημα του συναδέλφου θα είναι, θέλω να πιστεύω, κατατοπιστικά, χωρίς να σας παραπέμψω, κύριε συνάδελφε, σε το τι προβλέπει ο νόμος για αξιολογήσεις και τέτοια πράγματα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το οποίο με ρωτάτε τώρα. Θέλω να σας πω πως η απόφαση της Υπουργού, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, και οι σχετικές οδηγίες, τις οποίες έδωσε στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κόπτση, είναι να εφαρμοστεί ο νόμος 4823 του 2021, ο οποίος προβλέπει για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών, μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που με ρωτάτε, προβλέπει αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, όπως πάρα πολλές φορές η ίδια Υπουργός έχει ανακοινώσει, κυρία Κεραμέως, θα γίνει κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Μεταφέροντας λοιπόν τις οδηγίες με βάση την απόφαση της κυρίας Κεραμέως, ο κύριος Κόπτσης στους διευθυντές της εκπαίδευσης, τους είπε να απέχουν από τη μονιμοποίηση, ακριβώς γιατί πρέπει προηγουμένως να γίνει αξιολόγηση. Παρ' όλα αυτά, παρά τις αντίθετες οδηγίες, κάποιοι προέβησαν στη μονιμοποίηση, όπως και εσείς αναφέρετε, και είναι αλήθεια. Για όσους ξέρουν νομικά, βεβαίως, δεν είναι αυτές, δεν έχουν νομικό αίρισμα. Είναι πράξεις της διοίκησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του νόμου, δεν έχουν κάποιο νομικό αίρισμα. Οι υπηρεσίες σήμερα το πρωί, πριν έρθω να απαντήσω στην ερώτησή σας, με πληροφόρησαν ότι υπάρχουν και διευθύνσεις οι οποίες τις μονιμοποιήσεις τις έχουν ανακαλέσει, δεν ξέραν να μου πού ποιες. Σας το μεταφέρω όπως ακριβώς μου το είπαν και χωρίς να διευκρινίζω σε ποιες έχουν γίνει. Να μην σας κουράσω περαιτέρω, θα σας πω ότι το πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως θα υπήρχε για αυτούς τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν υπάρχει ούτε συνταξιδοτικό ούτε συνιστολογικό θέμα, θα ήταν η ισότιμη μεταχείρισή τους με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις τελεχών εκπαίδευσης. Πράγματι, εκεί υπήρχε ένα θέμα.
Γιατί, εάν δεν υπήρχε η μονιμοποίηση, δεν θα μπορούσαν να συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες. Το Υπουργείο Παιδείας, Υπουργός κυρία Κεραμέως, έχουσα και την νομοθετική πρωτοβουλία, έφερε τροπολογία, ψηφίστηκε λίγες πριν μέρες, στις 24.11 του 2022. Η τροπολογία αυτή, θα μου επιτρέψετε μόνο αυτό να διαβάσω, κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 78, η τροπολογία του νόμου 4997 του 2022, λέει για ρυθμίσεις για στελέχη της εκπαίδευσης, μεταβατικές διατάξεις, προσθήκη παραγράφου 5α και τροποποίηση παραγράφου 12 του άρθρου 232 του νόμου 4823 του 2021 και αναφέρει ότι οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί, τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν τα έτη 19 έως και 21, τα παραλείπω όλα τα υπόλοιπα γιατί υποσχέθηκα να μην μακρηγορήσω, μπορούν να είναι υποψήφοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και να επιλεγούν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας είναι πραγματικά μια ψυχρολουσία για όσους εκπαιδευτικούς περιμένουν όλο αυτό το διάστημα, για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι περιμένουν τη μονιμοποίησή τους. Τι τους λέτε, και μάλιστα είναι ψυχρολουσία και για αυτούς οι οποίοι πήραν στα χέρια τους αυτές τις διαπιστωτικές πράξεις. Είπατε ότι αυτές οι πράξεις έγιναν κατά παράβαση της νομοθεσίας και ότι είναι άκυρες. Αυτό είπατε, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπω στη συζήτηση για το πότε θα ξεκινήσει η αξιολόγηση, γιατί εμείς είμαστε ενάντια στην αξιολόγηση αυτή, η χειραγώγηση, έτσι όπως επιχειρείται να υλοποιηθεί. Αλλά φοβάμαι ότι κι εσείς αποκαλύψατε το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης, γιατί όταν συζητιόταν ο συγκεκριμένος νόμος, έχουμε μπει ήδη σε άλλο θέμα βέβαια, και όχι με ευθύνη δική μας, είχατε μιλήσει κι εσείς και η Υπουργός για την αξιολόγηση ως εργαλείο και μοχλό βελτίωσης της εκπαίδευσης. Αποδεικνύεται ότι η αξιολόγηση, κυρία Υπουργέ, με τα δικά σας τα λεγόμενα, είναι εργαλείο και μοχλός πειθάρχησης και υποταγής των εκπαιδευτικών στη δική σας πολιτική, αλλιώς μπορεί να μην μονιμοποιηθούν. Αυτή είναι η ουσία. Εσείς το είπατε πριν από λίγο. Δεν έχει καμία σχέση, λοιπόν, με την βελτίωση της εκπαίδευσης. Έρχομαι, λοιπόν, και λέω ότι ήδη μια σειρά από διευθύνσεις έχουν, όπως είπα και πριν, προχωρήσει στις διαπιστωτικές πράξεις. Τραβάτε το χαλί από αυτές τις διευθύνσεις, οι οποίες και αυτές το νόμο εφάρμοσαν. Ο νόμος που προβλέπει την διετία, δεν ακυρώθηκε εκείνος ο νόμος, όπως γνωρίζω, εξακολουθεί να ισχύει. Μπορεί να συμπληρώθηκε με τον 48-21, αλλά δεν ακυρώθηκε, ισχύει. Και, εν πάση περιπτώσει, περιμένουν οδηγίες, όπως λένε κάποιοι, ειδικά έχουμε από την Κόρινθο, την απάντηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Κορίνθου, που λέει ότι περιμένει οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία της μονιμοποίησης. Οι οδηγίες, βεβαίως, μας είπατε πριν από λίγο ποιες θα είναι, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η αξιολόγηση. Αυτό που μας είπατε είναι για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Αυτοί όμως που ζητάνε να μονιμοποιηθούν δεν είναι στελέχη της εκπαίδευσης. Είναι εκπαιδευτικοί. Ναι, αλλά μιλάμε για αυτούς. Στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, να μην πούμε όλοι, δεν είναι στελέχη. Εν πάση περιπτώσει, άλλο ένα εμπόδιο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι 10 μέχρι και 15 χρόνια, τους έχουν γνωρίσει και προσωπικά, 15 και πλέον χρόνια άνθρωποι εργάζονταν ως συμβασιούχοι και ως αναπληρωτές, γεννούσαν όλη τη χώρα για να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση. Κάποια στιγμή το 2020 διορίστηκαν, χάρηκαν. Και έρχεστε τώρα εσείς και τους βάζετε, υπονομεύετε για άλλη μια φορά το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και τους λέω ότι πρέπει να αξιολογηθούν για μια ιδιότητα την οποία απέκτησαν με μόνιμο διορισμό από εσάς, πρέπει να ξανααξιολογηθούν προκειμένου να μονιμοποιηθούν οριστικά. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δεν νομίζω ότι συμβάλλει, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό που λέμε στην ομαλότητα και στην ηρεμία που χρειάζεται να έχει ένας εκπαιδευτικός ελεύθερος να επιτελέσει το εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό του έργο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δελή. Κυρία Υπουργέ, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ορίστε. Να δευτερολογήσω πολύ σύντομα, παρότι είχα πει ότι δεν θα το κάνω. Μπορώ σύντομα να τοποθετηθώ για δύο λεπτά?
Παρακαλώ, αν θέλετε πιο δυνατά. Ανοίξτε. Μπορώ να δευτερολογήσω πολύ σύντομα να απαντήσω στον συνάδελφο. Είχα πει πως δεν θα το κάνω, αλλά θεωρώ σκόπιμο να διευκρινίσω δύο σημεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι η εφαρμογή ενός νόμου, κύριε συνάδελφε, επιτείνει την αγωνία, την ανησυχία ή την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών. Κατά δεύτερον λόγο, λυπούμε που ακούτε από το στόμα μου αυτά που τα χαρακτηρίζεται ψυχρολουσία, γιατί η ίδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ως έχουσα και την αρμοδιότητα και την ευθύνη, το έχει πει δημοσίως πολλές φορές, το έχει μεταφέρει τις οδηγίες της και τις αποφάσεις της, τις έχει μεταφέρει ο Γενικός Γραμματέας και μάλιστα όχι μόνο στους διευθυντές σε τηλεδιασκέψεις, αλλά και στους ίδιους τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Υπουργείο την Παρασκευή. Άρα είναι κάτι το οποίο το γνώριζαν. Σήμερα προσλέγεται στο αρμόδιο για μας βήμα μέσα στη Βουλή. Παρεξηγήσατε ενδεχομένως αυτό που είπα, ότι δεν μιλάμε για στελέχη εκπαίδευσης. Ούτε εγώ είπα αυτό. Είπα ότι τους δίνουμε όμως τη δυνατότητα, τους νεοδιόρισους, να έχουν το περιθώριο να συμμετέχουν και εκείνοι στη διαδικασία επιλογής των στελεχών. Και θέλω να σας πω, όπως επειδή είπατε ότι είναι τιμωρητική η αξιολόγηση την οποία κάνουμε. Είπα εγώ ότι είναι τιμωρητική αξιολόγηση. Βεβαίως θα εξαιτηθεί από την αξιολόγηση, αλλά επιτρέψτε μου και γι' αυτό κυρίως πήρα το λόγο, για να σας πω ότι εάν τυχόν, και είναι γνωστό στους εκπαιδευτικούς, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κριθεί ως μη ικανοποιητικό, γιατί αυτό είναι η βαρύτερη αρνητική αξιολόγηση, δεν μονιμοποιείται, αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα 2 χρόνια. Άρα δεν απολύεται, δεν χάνει κάτι, δεν είναι... του δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης. Και επιτρέψτε μου μόνο μια εκτίμηση και με αυτή κλείνω. Οι εκπαιδευτικοί μας αξίζουν πολύ περισσότερα από όσα σε αυτή την αίθουσα εμείς τους πιστώνουμε. Ευχαριστώ πολύ.